Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, πήγε στην Άγκυρα και συναντήθηκε με 5 υπουργούς και με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Αλή Μπαμπατζάν, και ζητεί το δίκαιο του άνθρωπος. Κοφεύουν δε επιδεικτικά στην Άγκυρα, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία που είχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την επίσκεψη της αυτού αγιότητας του Πάπα, κατά την οποία όλος ο χώρος γύρω από το Πατριαρχείο είχε απομονωθεί, τα τηλέφωνα είχαν κοπεί, καμία επικοινωνία δεν ήταν δυνατή, ούτε με διαδίκτυο μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Αυτό το πρωτοφανέρωτο δηλαδή εμπάργο, η απομόνωση αυτή, κύριε Χούντα, έκανε πάρα πολλούς και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αναθεωρήσουν την άποψη που είχαν και για τον ρόλο που μπορεί να διαμετρήσει το Πατριαρχείο σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, αλλά και ότι είναι φρούδες οι ελπίδες τις οποίες έτρεφαν, πιστεύοντας ότι είναι καλή στην Τουρκία και εμείς που φωνάζαμε ήμασταν οι κακοί. Έχει αναθεωρηθεί αυτή η άποψη και βρισκόμαστε σε μια καμπή την οποία θα πρέπει να την αντιληφθούν και τόσο η αντιπολίτευση όσο βεβαίως και η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί με ένα ευχολόγιο που είναι να λειτουργήσει η θεολογική σχολή Χάλκης ή αοριστία να κρύβουμε την πραγματικότητα από τον ελληνικό λαό. Αυτό το ότι κρύβουμε την πραγματικότητα από τον ελληνικό λαό, κύριε Χούντα, η διαστροφή ιστορική, η παραχάραξη της ιστορίας, θα έλεγα η ψημιθίωση, δηλαδή το μακιγιάζ της ιστορίας, γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το σχολικό βιβλίο. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα με το οποίο νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια της εκπομπής μας, τα χρονικά όρια της εκπομπής μας. Ένας από τους καλύτερους μαθητές μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Κοινωνιολογίας, και ένας πολύ καλός διδάκτορας μου είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λαρίσης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Βέβαια το ρωτώ συνήθως επειδή ξέρει πολύ καλά τουρκικά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Τουρκία, είχα στείλει στην Τουρκία και κάνει μεταπτυχιακά στην Τουρκία. Ρώτησε αν τυχόν το χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις με τους Τούρκους επισήμως. Μία φορά μόνο συναντήθηκαν όταν ήταν μια επίσκεψη, μου φαίνεται, του Έρντογαν κάπου στα σύνορα, δεν ξέρω πού ήταν αυτό, και του μίλησε βέβαια τουρκικά, ξέρει τουρκικά. Ενθουσιάστηκε ο Έρντογαν, ο οποίος δεν ξέρει άλλη γλώσσα παρά μόνο την τουρκική, όπως το ξέρετε αυτό, είναι τελείως. Λοιπόν, και μετά δεν τον χρησιμοποιούν. Αλλά ποιοι το σκέφτηκαν να τον χρησιμοποιήσουν, τον Μάξιμο? Με βάση βέβαια τη διδακτορική του διατριβή, η οποία έχει κυκλοφορήσει και από τα ελληνικά γράμματα και έχει, η έκδοση έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Μου φαίνεται 2 ή 3 εκδόσεις έχει σημειώσει. Είναι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Τσίμας. Στο χωριό τους στην Καπαδοκία, διότι είναι Καπαδόκες που ήρθαν με την ανταλλαγή από το Σολτζόβα, το χωριό ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Λάρισα. Ήταν μια θλιβερή ιστορία. Μια Ρωμιά της οποίας ο άντρας είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στα τάγματα εργασίας, τα φρικαλέα αυτά τάγματα εργασίας των Νεοτούρκων, τα αμελέτα μπρου, προσέφυγε σε έναν γείτονα στέλεχος των Νεοτούρκων για να σώσει τον άντρα της. Και αυτός την εβίασε.
αυτό είναι γνωστό στους χωρικούς και στους απογόνους αυτών, στο χωριό μέσα, στους χωριανούς, ήταν αυτό γνωστό. Τι είναι βίες. Βεβαίως, μεσολάβησε και εσώθη ο σύζυγος, όταν επέστρεψε όμως, αυτή ήταν έγκυος από τον γείτονα. Και η υπόθεση αυτή απασχόλησε την μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών. Αυτή ντράπηκε να έρθει στην Ελλάδα, για να μην φέρει το μωρό. Και θέλει να παρουσιαστεί τώρα αυτή η θλιβερή ιστορία, να παρουσιαστεί ως μια ερωτική ιστορία, ότι ήταν ερωτευμένη η Ελληνίδα με τον Τούρκο, γι' αυτό έμεινε. Το καταλάβατε. Θα είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα παρουσιαστεί στην εκπομπή του κ. Τσίμα. Διότι πήγε συνεργείο μαζί και με τον βουλευτή και με τη γιαγιά του. Η γιαγιά βεβαίως γεννημένη στην Ελλάδα, το 26 γεννημένη. Πήγαν εκεί, πήγαν στο χωριό και μια μικρή λεπτομέρεια που έλεγε ο Μάξιμος, πολύ ενδιαφέρουσα, είχαν φύγει από την Φλόρινα ήταν και από κάπου αλλού. Τι γλώσσα μιλούσαν για να ανταλλάξουμε στο χωριό τους. Τα σλαβομακεδόνικα. Τα σκοπιανά. Από ποιος πω. Διότι στην περιοχή εκεί μιλούσαν αυτή τη γλώσσα. Αχα. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Για να δείτε δηλαδή ότι η εθνική ταυτότητα δεν έχει σχέση και με την γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας, θα έλεγα ότι αυτή η ιστορία, να γιατί και μια δημοσιογραφική ανάλυση δεν τα βρίσκει τα πράγματα. Η ιστορία λοιπόν αυτή της Ρωμιάς ανατρέχει σε όλη την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που επέβαλαν κυρίως τις πόλεις και σε μεικτά χωριά, στις χριστιανές, να έχουν καλυμμένο το πρόσωπό τους, σε βαθμό που ο Άγιος Νικόδημος ο Γεωρίτης να διαμαρτύρεται πως στην εποχή του δεν καλύπτουν το κεφάλι, δεν έχουν φερετζέ δηλαδή. Συνιστά, ο Νικόδημος ο Γεωρίτης, όσο και να σας φανεί περίεργο, τις χριστιανές να βάζουν φερετζέ όπως οι μουσουλμάνες. Για ποιος είναι ο λόγος, ο ουσιαστικός λόγος. Διότι όταν ήταν μια πολύ όμορφη, ήταν έρμεο της επιθυμίας του οποιοδήποτε Τούρκου ισχυρού. Εάν μάλιστα η ομορφιά της έφτανε μέχρι τον Πασά και από εκεί έφτανε μέχρι τον Σουλτάνο, δεν την έσωσε, όχι ότι ήταν παντρεμένη, όχι ότι είχε παιδιά. Λοιπόν, βλέπει κανείς από αυτό το παράδειγμα να επιβεβαιώνεται και ένας άλλος κανόνας, ο κανόνας της εξουσίας, η οποία εξουσία έχει και ένα σεξουαλικό περιεχόμενο, ξέρετε. Ο εκείνος που υφίσταται τον βιασμό είναι ο ανίσχυρος. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν μόνιμο βιασμό και της ιστορικής πραγματικότητας, αλλά και έναν βιασμό της κοινή λογικής. Αυτή η λογική η οποία λείπει όταν μετατρέπεται σε πολιτική πράξη. Έχουμε μια πολιτική πράξη που αφορά την Τουρκία, μέρος της Ελλάδος, η οποία δεν στηρίζεται στη λογική. Για κάθε τι που δεν στηρίζεται στη λογική και δεν στηρίζεται στην ιστορική εμπειρία, προσέξτε, θα δείτε κάτι από τους νεολογισμούς των ασχολουμένων με την εξωτερική πολιτική, που λένε ότι εάν τυχόν την πολιτική τη στηρίζει στην ιστορία, είσαι εθνικιστής. Θα πρέπει την πολιτική να μην τη στηρίζει στην ιστορία, αλλά η ιστορία είναι το καλύτερο εργαστήρι για μια πολιτική, αν δεν θέλουμε η πολιτική αυτή να οδηγήσει σε αποτυχία, όπως είχε οδηγήσει παρόμοια κατάσταση μέσα στο βάθος του ιστορικού χρόνου. Λέω λοιπόν ότι αν τυχόν αποψηλώσεις την πολιτική πράξη από την ιστορία, από την ιστορική λογική, και από την κοινή λογική, τότε έχεις
μία εξασφαλισμένη αποτυχία. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες, σας το λέω ειλικρινά, είμαι όλος φροντίδα και όλος σκέψη, γιατί φοβάμαι ότι το ολισθηρό και απατηλό έδαφος στο οποίο κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική θα μας οδηγήσει σε νέα σοβαρά ολισθήματα.